Αυτή την αισιόδοξη εικόνα έδωσαν σήμερα οι αρμόδιες στο Υπουργείο Υγείας. Χθες όμως η χώρα έσπασε το φράγμα των 29.000 νεκρών. Οπότε πάμε να δούμε πόσο ασφαλή είναι όλα αυτά. Καλησπερίζω για να το συζητήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Κυρία Παγώνη, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία έχετε ακούσει αυτές τις μέρες σε σχέση με την πλήρη επί της ουσίας άρση των περιοριστικών μέτρων, το οποίο να σας ανησυχεί? Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η διατήρηση της μάσκας. Η μάσκα πρέπει να παραμείνει και όσο έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων και όσο έχουμε ακόμα ανθρώπους διασωληνωμένους στις μονάδες. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι πλέον τόσο ο στόχος μας. Οι δύο σκληροί δείκτες συνεχίζουν να είναι ο στόχος που πρέπει να μειωθούν όσο γίνεται. Μειώνονται βέβαια με αργούς ρυθμούς, αλλά θα μειωθούν ακόμα και αυτό πρέπει να πετύχουμε. Η μάσκα είναι η σωτηρία και βέβαια και οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πάει πολύ πίσω, ήταν γιορτές. Ο κόσμος καλά έκανε και βγήκε, πήγε, διασκέδασε. Το είχε ανάγκη μετά από δύο χρόνια και να πάει στους δικούς του ανθρώπους και να βρεθεί με δικές του οικογένειες. Αυτό είναι σημαντικό. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε, να συνεχίσουμε τους εμβολιασμούς, γιατί οι εμβολιασμοί δεν σταματάνε, επειδή ο ιός είναι εδώ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι έφυγε. Ο κορονοϊός και οι υποπαραλλαγές του εδώ είναι και θα τις έχουμε εδώ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει οι ομάδες υψηλού κινδύνου που ήδη έχουν αρχίσει για την τέταρτη δόση και πρέπει να προχωρήσουν να κάνουν τους εμβολιασμούς αυτούς. Είδαμε ότι η τρίτη δόση ήταν η σωτήρια δόση για τους ανθρώπους πάνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα, που τους βοήθησε πάρα πολύ και αν νόσησαν, νόσησαν με πολύ πιο απλά συμπτώματα και μπορούσαν να πάρουν οδηγίες να πάνε στο σπίτι του. Τα πράγματα δεν είναι ότι τελειώσαμε. Αν κάποιος έχει αυτή την αίσθηση, είναι ψευδαίσθηση. Ο ιός παραμένει εδώ. Εμείς θα τον αντιμετωπίζουμε με τα πρωτόκολλα, τους εμβολιασμούς και τα αντιϊκά φάρμακα και γενικά θα είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Κυρία Παγώνη, τι θα συμβουλεύατε έναν υγιή 60-65, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται από την άλλη εβδομάδα 30 βαθμούς θα έχουμε, τα κρούσματα πέφτουν, οι θάνατοι πέφτουν, οι διασωληνωμένοι πέφτουν, ας την τέταρτη δόση για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα κρυώσει ο καιρός να είμαι προστατευμένος για το χειμώνα. Τι θα του λέγατε? Εγώ θα του έλεγα ότι πρέπει να κάνει την τέταρτη δόση, ειδικά όταν είναι πάνω από 60 και έχει υποκείμενα νοσήματα. Γιατί τα αντισώματα αρχίζουν και μειώνονται. Δεν είναι ότι τα έχουμε συνέχεια ο ίδιο αριθμό στον οργανισμό μας. Όταν λοιπόν έχεις υποκείμενα νοσήματα και μειώνονται τα αντισώματα, χρειάζεσαι ενίσχυση. Ποια είναι η ενίσχυση? Με τον εμβόλιο. Πώς θα κάνεις παραπάνω αντισώματα για να προστατευτείς από τον ιό? Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει κόσμος που έχει νοσήσει και δύο και τρεις φορές. Ανεξάρτητα αν είναι εμβολιασμένος. Απλώς προστατεύεται και περνάει την νόσο στο σπίτι του με πολύ απλά συμπτώματα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε την τέταρτη δόση. Είναι αναγκαία η τέταρτη δόση και από εκεί και πέρα περιμένουμε και ευχόμαστε όλοι η επιστημονική κοινότητα να εισηγηθεί και να βρεθεί ένα εμβόλιο μία φορά το χρόνο. Γιατί στην ουσία έτσι θα πρέπει να είναι, για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει, ακριβώς, να ανασάνει και να αισθανθεί καλύτερα. Γιατί ξέρετε, αυτή η πίεση πήγαινε να κάνεις μια δόση, το καταλαβαίνουμε όλοι, και ιδιαίτερα εμείς οι γιατροί, ότι αισθάνεται με την ερώτηση αμέσως που σου λέει, μέχρι πότε θα την κάνω? Και πόσους μήνες ακόμα? Και πότε θα δοθεί η λύση? Περάσανε δύο χρόνια πια, η αλήθεια είναι. 2,5 είναι, εδώ που τα λέμε. Είναι έβλογαντα ερωτήματα. Δεν είναι, έχουν δίκιο όμως. Βέβαια, τι να λέμε. Ρωτάει και να λέει. Απλώς ότι η επιστήμη αλλάζει συνεχώς. Τα δεδομένα νομίζω ότι σε λίγους μήνες θα είναι καλύτερα. Και θα έχουμε λύσεις πολύ καλύτερες. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.